Αγαπητοί φίλοι του σύγχρονου φιλελληνισμού, καλώς ορίσατε σε μία ακόμα εκπομπή εδώ στο Hellenic TV. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να έχω έναν αξιολογότατο πανεπιστημιακό του πανεπιστημίου που και εγώ φίτησα στον Ηνωμένο Βασίλειο, του King's College London. Ο κύριος Μάμος Καραγιάννης είναι πολλά χρόνια εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθηγητής στο King's, στο τμήμα ασφάλειας. Πάρα πολλές δημοσιεύσεις, πάρα πολύ έντονη ορθογραφία και στην Ελλάδα, οπότε μπορεί ήδη να τον ξέρετε και να τον έχετε παρακολουθήσει. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω σήμερα σε αυτή την εκπομπή που από ό,τι καταλαβαίνω τώρα κάνει το τελευταίο της. Επομένως, εύχομαι ολόψυχα να πάνε όλα καλά, να προσφέρει στο δημόσιο διάλογο της ελληνικής κοινότητας του Λονδίνου τα μέγιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά, και για τα καλά σας λόγια. Αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή στην οποία ίσως είναι λίγο πιο προσωπική, υπό την έννοια ότι σας έχω παρακολουθήσει σε εκπομπές πάνω στο επιστημονικό σας αντικείμενο πάρα πολλά χρόνια στην τηλεόραση, οπότε σίγουρα τώρα σας παρακολουθούν και σας ξέρουν περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι ξέρουν εμένα που ξεκινώ. Παρότι σας φιλοξενώ. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, τα οποία ίσως για πρώτη φορά να σας ρωτούν. Αρχικά, θέλω να μου μιλήσετε για την εμπειρία σας στο εξωτερικό, ως Έλληνας. Πότε ήρθατε, πόσα χρόνια ζείτε έξω και πώς έχετε διατηρήσει την σύνδεσή σας με τη μητέρα πατρίδα. Κοιτάξτε, εγώ ήρθα το Σεπτέμβριο του 1992 για να σπουδάσω στη Βρετανία. Ξεκίνησα τις προπτυχιακές μου σπουδές. Τελείωσα το 1995, μετά έκανα μεταπτυχιακό και στη συνέχεια αποφάσισα να ξεκινήσω ένα διδακτορικό και φύγα από την Αγγλία το 2000. Δηλαδή, εγώ ήμουνα στη Βρετανία σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, που ήταν μια δεκαετία που είχε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά από την δεκαετία που διανύουμε τώρα. Μια βασική διαφορά είναι ότι μόλις είχε ξεκινήσει αυτό που τελικά χαρακτηρίστηκε ως επανάσταση του διαδικτύου, επανάσταση του ίντερνετ, δηλαδή το ίντερνετ άρχισε να παίζει έτσι ένα ρόλο μετά το 96 στην πραγματικότητα, αλλά μέχρι το 96 η επικοινωνία με την Ελλάδα ήταν τελείως, ας πούμε, παραδοσιακή. Δηλαδή έπρεπε να πάρουμε τηλέφωνα στους γονείς μας ή στους φίλους μας, γράφαμε γράμματα, έτσι, πράγματα τα οποία σήμερα ακούγονται στις νεότερες γενιές, ακούγονται λίγο έτσι ξεπερασμένα. Και βέβαια περιμέναμε με πολύ μεγάλη έτσι λαχτάρα να έρθουν διακοπές των Χριστουγέννων, διακοπές του Πάσχα ή το καλοκαίρι για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα για να δούμε τους φίλους μας και τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτή ήταν η δεκαετία του 90. Υπήρχε λοιπόν ένας πολύ μεγάλος αριθμός Ελλήνων φοιτητών εκείνη την περίοδο. Να σημειώσω ότι τα Βρετανικά πανεπιστήμια δεν είχαν διδάκτρα, επομένως ήταν αρκετά προσβάσιμα και για ανθρώπους που προέρχονταν από μικρομεσαία στρώματα του πληθυσμού, όπως συμβαίνει με τη δικιά μου οικογένεια. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλοί Έλληνες. Αν θυμάμαι καλά, κάποια στιγμή είχαμε φτάσει περίπου 30.000 Έλληνες εξ Ελλάδος, γιατί βέβαια υπήρχαν και παιδιά από την Κύπρο, που τα αγόρια όταν τελειώναν τη θητεία τους ερχόντουσαν, τα κορίτσια είχαν έρθει από τα 18 τους. Είχαμε και αρκετούς λοιπόν Κύπρους φοιτητές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η φοιτητική ζωή εκείνη την περίοδο στη Βρετανία ήταν πολύ έντονη. Οι Έλληνες είχαν τα δικά τους στέκια, τα δικά τους καφέ, υπήρχαν night clubs, υπήρχαν νυχτερινά κέντρα που πηγαίνανε μόνο Έλληνες, υπήρχαν βέβαια μπουζούκια, τα οποία εντάξει, δεν πηγαίνανε μόνο φοιτητές, πηγαίνανε και διάφοροι άλλοι Έλληνες, αλλά υπήρχε μια πολύ έτσι έντονη φοιτητική ζωή, κυρίως στο κεντρικό Λονδίνο. Το Bayswater ήταν τότε η καρδιά έτσι, της ελληνικής φοιτητικής κοινότητας. Υπήρχαν επίσης πολιτικές νεολαίες. Ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Λονδίνου ήταν το δευτεροβάθμιο όργανο, δηλαδή ήταν κάτι αντίστοιχο με την ΕΦΕΣ στην Ελλάδα. Τα πρωτοβάθμια όργανα ήταν τα Hellenic Societies. Επομένως, οι Έλληνες ψηφίζανε, συμμετείχαν στα σταδρόμενα, υπήρχε μια
φοιτητική ζωή, πολυδιάστατη θα έλεγα. Και κοιτάξτε να δείτε, αν και δεν υπήρχε αυτή η αμεσότητα που δίνουν σήμερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή δεν μπορούσε να στείλεις ένα μήνυμα στο WhatsApp ή στο Viber ή να έχεις ας πούμε ένα video call, είχαμε καταφέρει να είμαστε πολύ κοντά στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν νιώθαμε αποξενωμένοι από την Ελλάδα. Υπήρχαν, θυμάμαι και κάποια μέρη όπου φαίνανε ελληνικές εφημερίδες μια μέρα καθυστέρηση. Επομένως, δεκαετία του 90 είχε τα δικά της χαρακτηριστικά, αλλά σίγουρα ήταν μια δεκαετία, θα έλεγα, με μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά έναν νέο Έλληνα που σπουδάζει στην περιοχή αυτή, δηλαδή κυρίως στο κεντρικό Λονδίνο. Τώρα, εγώ έφυγα το 2000, έφυγα για να κάνω τη θητεία μου στην Ελλάδα. Έφυγα λοιπόν το 2000, δήλωσα εθελοντικά να υπηρετήσω στην Ελληνική Δύναμη Κύπρος, έφεδος αξιωματικός, επομένως πέρασα συνολικά το 1,5 χρόνο στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Μετά άρχισα να δουλεύω σε διάφορες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, γιατί αυτό με ενδιέφερε περισσότερο. Ήταν και ένα συναφές θέμα. Δηλαδή το διδακτορικό μου ήταν για την ενεργειακή πολιτική, τη γεωπολιτική ενέργεια στην Κασπία Θάλασσα. Επομένως, επιδίωκα να βρεθώ στην πρώην κομμουνιστική Ευρώπη. Κάποια στιγμή λοιπόν πήγα στη Βουλγαρία, πήγα στο Καζακστάν, μετά έκανα ένα μεταδιδακτορικό στην Αμερική, στο University of Pennsylvania. Κάποια στιγμή άνοιξε μια θέση το 2006 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί ξεκίνησα την καριέρα μου στην Ελλάδα. Έμεινα κάποια χρόνια, αλλά μετά με την οικονομική κρίση που φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζουν, επιδίωξα να βρω μια θέση στη Βρετανία. Ένιωθα αρκετά σίγουρος για τον εαυτό μου, γιατί είχα σπουδάσει εξ ολοκλήρου στη Βρετανία. Προσπάθησα λοιπόν για 1-2 χρόνια να βρω μια θέση και τελικά το 2013 μου πρόσφερε μια θέση το Τμήμα Αμυντικών Σπουδών, το Department of Defense Studies του King's College, και έκτοτε εργάζομαι στο King's College ως καθηγητής διεθνούς ασφαλείας. Συνολικά δηλαδή θα έλεγα ότι είμαι 19 χρόνια. 19 χρόνια έχω περάσει στη Βρετανία. Θεωρώ τη Βρετανία δεύτερη πατρίδα μου, γιατί έχω περάσει πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της ενήλικης ζωής μου. Νιώθω πάρα πολύ άνετα στη Βρετανία. Είμαι και Έλληνας και Βρετανός πολίτης. Βέβαια, εντάξει, πρέπει κάποιος να συμβιβαστεί και με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Ίσως το συζητήσουμε αργότερα αυτό, αλλά θα έλεγα ότι είμαι ένας από τους χιλιάδες Έλληνες που πια ζουν στη Βρετανία και έχουν, όπως είπα προηγουμένως, δύο πατρίδες, την Ελλάδα και τη Βρετανία. Κρατώ αυτό με τις δύο πατρίδες. Και θέλω να προσθέσω ότι η Βρετανία για πολλούς από εμάς δεν είναι απλώς η δεύτερη πατρίδα μας, αλλά είναι η πατρίδα της επιλογής μας. Και θέλω πάνω σε αυτό να σας ρωτήσω γιατί επιλέξατε τη Βρετανία και ίσως ποια είναι τα κοινά τα οποία εντοπίζετε στο ελληνικό έθνος και στην ελληνική νοοτροπία και στο βρετανικό έθνος και τη βρετανική νοοτροπία. Κοιτάξτε, όταν κάποιος τελειώνει το λύκειο στην Ελλάδα και σκέφτεται πολύ σοβαρά τι θα σπουδάσει, οι επιλογές εκείνη την περίοδο θα έλεγα ότι ήταν δεδομένες. Δηλαδή, ή θα έπρεπε να προσπαθήσω να μπω σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ή να φύγω εξωτερικό. Τώρα, εγώ επέλεξα τη Βρετανία πρώτον γιατί ήμουν αγγλόφωνος, όπως πάρα πολλοί Έλληνες γενιάς μου. Δηλαδή, αν πηγαίναμε πολλές δεκαετίες πίσω, υπήρχαν Έλληνες που ήταν γαλλόφωνοι, γερμανόφωνοι στη δικιά μου γενιά, δηλαδή στη γενιά που ανδρώθηκε μετά την μεταπολίτευση, δηλαδή κυρίως δεκαετία του 80, εκεί ήταν η εφηβεία μου. Τα αγγλικά ήταν η πρώτη επιλογή μας. Επομένως, η γνώση της αγγλικής δημιουργούσε το πλαίσιο που μπορούσε να δραστηριοποιηθείς. Έτσι. Ή θα έφευγα λοιπόν για κάποια μακρινή χώρα όπως την Αμερική ή ο Καναδάς, χώρες οι οποίες όμως είχαν διδάκτρα στα πανεπιστήμια, απαγορευτικά διδάκτρα θα έλεγα για μια μικρή ελληνική οικογένεια, ή θα πήγαινα στη Βρετανία, όπου δεν υπήρχαν διδάκτρα πρώτον, και δεύτερον είχα ήδη κάποιο συγγενής από την οικογένεια της μητέρας μου, είχα έρθει στη Βρετανία στα 15 μου και στα 16 μου για να κάνω summer schools για τα αγγλικά. Επομένως,
δεν ένιωθω ότι πηγαίνω κάπου πολύ μακριά. Δηλαδή, Βρετανία, κοιτάξτε να δείτε γεωγραφικά. Είναι 3 ώρες πτήση από την Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, δεν περνά σε έναν ωκεάνο. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα παιδί 17 χρονών να τρομάξει. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο αυτό. Δηλαδή, όταν είσαι 17 χρονών, στην πραγματικότητα είσαι ακόμα στην εφηβεία σου. Έτσι. Η εφηβεία τελειώνει κάπου στα 18-19, στην πραγματικότητα. Επομένως, ήταν μια ορθολογική επιλογή. Γνώριζα αρκετά για τη Βρετανία. Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε κάποιο ιδεολογικό ή πολιτισμικό άλλο υπόβαθρο στην απόφασή μου. Απλά η αγγλοφωνία μου και το γεγονός ότι είχα κάποιους συγγενείς και είχα έρθει εδώ ξανά, με έκαναν να νιώθω σίγουρος για τον εαυτό μου ότι εντάξει, μπορώ να τα καταφέρω στη Βρετανία. Αυτοί είναι οι λόγοι εκείνη την περίοδο. Αργότερα, όταν επέστρεψα ως επαγγελματίας, βέβαια εκεί υπήρχαν διαφορετικοί λόγοι. Έτσι, δηλαδή, θεωρούσα ότι εδώ είμαι πιο ανταγωνιστικός, αφού έχω σπουδάσει στη Βρετανία. Ένιωθα μεγαλύτερη οικειότητα με τη βρετανική πραγματικότητα. Τώρα, εάν υπάρχει κάτι άλλο, όπως εσείς, ας πούμε, αναφέρατε, δηλαδή, αν ένας Έλληνας στη γενιά μου νιώθει μια ψυχολογική εγκύτητα στη Βρετανία, γιατί έχει και η Βρετανία κάποια στοιχεία που ίσως προσομοιάζουν με αντίστοιχα στοιχεία της Ελλάδας, θα έλεγα ότι αυτό δεν έγινε συνείδητα, ίσως υποσυνείδητα. Γιατί από τη στιγμή που έρχεται από τα 17,5 και έφυγα εδώ πέρα, από εδώ πέρα άντρας, δηλαδή έφυγα 26 χρονών, υποσυνείδητα είχα γαλουχηθεί. Δηλαδή είχα ενσωματώσει μέσα στο δικό μου γίγνεσθε κάποιες βρετανικές αξίες. Είχα γαλουχηθεί σε κάποιο βαθμό στο βρετανικό τρόπο σκέψης. Επομένως, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα συνειδητοποιείς σε μια μικρή ηλικία. Αλλά μετά σε κάνουν να νιώθεις μια συμπάθεια ή να νιώθεις, ας πούμε, μια ψυχολογική εγκύτητα. Κάπως έτσι θα τα βάζα τα πράγματα. Πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέρον επίσης από το πρώτο σκέλος της απάντησής σας ήταν το γεγονός ότι επιλέξατε να υπηρετήσετε στην Κύπρο. Μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Κοιτάξτε, εγώ ήθελα να υπηρετήσω, γιατί υπήρχαν ούκο λίγοι εκείνη την περίοδο φοιτητές μου, οι οποίοι βρήκανε δουλειά στη Βρετανία και επιλέξανε να μην επιστρέψουν επίσης στην Ελλάδα, να είναι στην πραγματικότητα ανυπόταχτοι, με ό,τι κακό αυτό συνεπάγεται, δηλαδή δεν μπορούσαν να επισκεφτούν τη χώρα, είχαν ανοιχτές υποθέσεις εκεί πέρα με τις αρχές. Εγώ λοιπόν αποφάσισα για ηθικούς λόγους να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω. Δηλαδή, γνώριζα ότι είναι μια υποχρέωσή μου ως Έλληνας πολίτης. Ένιωθα επίσης κάτι παραπάνω από μια ηθική υποχρέωση. Ένιωθα ότι αυτό είναι το καθήκον μου. Δηλαδή, το καθήκον μου είναι να συνεισφέρω και εγώ στην άμυνα της πατρίδας μου. Επομένως, επέλεξα να κάνω τη θητεία μου. Η θητεία τότε για τους κληρωτούς ήταν 18 μήνες, ήταν 1,5 χρόνος. Αλλά επειδή εγώ πήγα στα 26 μου, θεώρησα ότι δεν πρέπει να επιβαρύνω το σπίτι μου, γιατί ως γνωστόν οι στρατιώτες δεν πληρώνονται στην Ελλάδα. Επομένως, για 1,5 χρόνο οι οικογένειες πρέπει να δίνουν χρήματα στο παιδί τους, έτσι, δηλαδή να αγοράσει τσιγάρα, καφέδες, για τις εξόδους, για τα εισιτήρια. Επέλεξα λοιπόν να γίνω εφέτος αξιωματικός, που σήμαινε ότι θα είχα ένα μισθό. Θα είχα ένα μισθό και θα μπορούσα κάπως να είμαι αυτάρκης. Πήγα λοιπόν, παρουσιάστηκα στην Τρίπολη, μετά πήγα στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, στην Κρήτη 6 μήνες, αλλά ήθελα πάρα πολύ να υπηρετήσω στην Κύπρο. Και ο λόγος ήταν ότι πρώτον θεωρούσα ότι με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιήσω καλύτερα τη στρατιωτική μου θητεία, θα δω ένα μέρος του ελληνισμού το οποίο έχει βρεθεί πολλές φορές έτσι, στο επίκεντρο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Είναι μια ευάλωτη χώρα, υπάρχει αυτό το καθεστώς λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Επομένως, το έβλεπα λίγο, αν θέλετε, πάλι κάπως ιδεαλιστικά, ότι με αυτόν τον τρόπο θα πάω εκεί, θα μάθω κάτι, θα επωφεληθώ ως πολιτικός επιστήμονας, θα δω μια άλλη χώρα, η οποία όμως αυτή η άλλη χώρα είναι μια χώρα που κατοικείται από Έλληνες κυρίως. Ταυτόχρονα,
Υπήρχε και κάτι άλλο, το οποίο έτσι μπορώ να το μοιραστώ και με εσάς και με τους τηλεθεατές, επειδή ως φοιτητής είχα αναπτύξει πολύ μεγάλες ανθρώπινες σχέσεις, φιλίες ζωής με Κύπριους σε φοιτητές μου, ένιωθα ότι πάλι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να το κάνω. Δεν έπρεπε να δείξω έμπραχτα την αλληλεγγύη μου, την αγάπη μου προς την ομάδα αυτή των συμφοιτητών μου, τους Κυπρίους, οι οποίοι πάντα κάναμε πολύ μεγάλες συζητήσεις για το Κυπριακό, για την τουρκοποίηση των κατεχομένων, για το μέλλον του ελληνισμού. Επομένως, το είδα αυτό ως μια ευκαιρία να δω ένα άλλο μέρος, έτσι, να το ζήσω για 1,5 χρόνο και ταυτόχρονα να κάνω αυτό που ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω. Ήταν μια απόφαση κυρίως βασισμένη, δηλαδή θα έλεγα, σε ηθικές αρχές και σε κάποιες αξίες. Και δεν το μετάνιωσα βέβαια καθόλου. Δεν το μετά. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για μένα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπηρέτησα στην Όταν ήρθατε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήσασταν πάρα πολύ κοντά, όπως είπατε, με φίλους σας από την Κύπρο. Αυτό δείχνει την εγκύτητα που έχουμε εδώ πέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κοινότητες των Ελλήνων της Ελλάδας, αλλά και των Ελλήνων της Κύπρου. Οι εμπειρίες σας με την κοινότητα και την ασχόλησή της και ως φοιτητής, αλλά και ως επαγγελματίας στο Λονδίνο, πώς είναι, σας βοηθάει να είστε κοντά στις παραδόσεις? Κοιτάξτε, εδώ όπως καλά το θέσατε, δεν υπάρχει μία κοινότητα. Υπάρχουν πολλές ελληνικές κοινότητες. Υπάρχει λοιπόν η παλιά κυπριακή κοινότητα, η οποία έχει ξεκινήσει από το Βόρειο Λονδίνο. Εκεί ήταν, θεωρώ, η καρδιά της κοινότητας, αλλά σιγά σιγά άρχισε να διασπείρεται, έτσι, γιατί πολλοί πουλήσαν τα σπίτια τους, κάναν οικογένειες σε διαφορετικά μέρη της Νότιας Αγγλίας. Υπάρχουν βέβαια και πυρήνες αυτής της κοινότητας στο Νότιο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ, στο Μπέρμιγχαμ, αλλά η καρδιά της ελληνικής κυπριακής κοινότητας ήταν πάντα το Βόρειο Λονδίνο, αλλά σιγά σιγά αυτό άλλαξε. Έτσι. Δηλαδή το Wood Green κάποτε λεγόταν ως αστείο Wood Greek, έτσι, επειδή υπήρχαν πάρα πολλοί Ελληνοκύπροι. Εκτός όμως από αυτή την κοινότητα, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έχει, ας πούμε, εφημερίδες όπως η Παρικιακή. Θυμάμαι, η Παρικιακή ήταν μια εφημερίδα την οποία την έβρισκα που και που και διάβαζα τα νέα της κοινότητας. Ακόμα υπάρχει. Ακόμα υπάρχει. Είναι το London Greek Radio. Υπήρχαν βέβαια οι εκκλησίες, που εντάξει, οι εκκλησίες ήταν για όλους, και Ελλαδίτες και Κύπριους. Αλλά αυτή η κοινότητα είχε τα δικά της χαρακτηριστικά. Ήταν μια κοινότητα πλήρως ενσωματωμένη στη Βρετανική κοινωνία. Υπήρχαν μάλιστα, θυμάμαι, και Κύπροι που βγαίνανε δημοτικοί σύμβουλοι σε διάφορα τμήματα του Λονδίνου ή συμμετείχαν, ας πούμε, και στην κεντρική πολιτική. Αυτή η κοινότητα λοιπόν υπήρχε και υπάρχει και είναι μια κοινότητα η οποία τη συναντάς. Εγώ έχω και συγγενείς από αυτή την κοινότητα, δηλαδή κάποιοι συγγενείς μου από Ελλάδα έχουν παντρευτεί Κύπριες του Λονδίνου, επομένως έχω μια επαφή με αυτή την κοινότητα. Υπήρχε μετά η φοιτητική κοινότητα τότε, η οποία σήμερα θεωρώ ότι, και από όσο καταλαβαίνω, έχει μειωθεί πάρα πολύ και αυτό προφανώς οφείλεται στην αύξηση των εξόδων, ότι τα παιδιά από την Ελλάδα πρέπει να πληρώσουν μεγάλα δίδαχτρα. Αυτά τα δίδαχτρα είναι απαγορευτικά για πάρα πολλούς Έλληνες. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν Έλληνες φοιτητές και εσείς ήσασταν, ξέρω, μια φοιτήτρια δικιά μας στο Κίτς Κόλετς. Υπάρχουν όμως περισσότερο, θα έλεγα, σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Δηλαδή, σε προπτυχιακό επίπεδο, συναντάς όλο ένα και λιγότερους Έλληνες εξ Ελλάδος. Μια τρίτη κοινότητα, η οποία υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει, είναι βέβαια η κοινότητα των Ελλήνων εφοπλιστών. Είναι μια μικρή κοινότητα. Είναι μια κοινότητα η οποία βρίσκεται στη Βρετανία πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτή η κοινότητα λοιπόν είναι μια κοινότητα που μας κάνει όλους περήφανους, είναι μια κοινότητα η οποία ασκεί επιρροή στη Βρετανία, αλλά μια κοινότητα η οποία έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, μια κοινότητα την οποία δεν τη συναντάς εύκολα. Έτσι. Και υπάρχει και μια τέταρτη κοινότητα, είναι κοινότητα ανθρώπων όπως είμαι εγώ, δηλαδή είναι επαγγελματίες, οι οποίοι κάποιοι έχουν σπουδάσει στη Βρετανία, κάποιοι δεν έχουν σπουδάσει στη Βρετανία. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες γιατρούς, οι οποίοι σπουδάσαν στην Ελλάδα, σε ελληνικά πανεπιστήμια. Έχουμε Έλληνες νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, οι οποίοι δεν έχουν σπουδές στη Βρετανία, αλλά ζουν στη Βρετανία και δουλεύουν στο NHS. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανοίξει δικές τους επιχειρήσεις, εστιατόρια, καφέ, άλλου είδους επιχειρήσεις. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί πια Έλληνες
που έχουν επενδύσει στη Βρετανική οικονομία και ζουν εδώ πέρα και συμμετέχουν και αυτοί στην οικονομική ζωή της χώρας. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες πανεπιστημιακοί. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί Έλληνες στα Βρετανικά πανεπιστήμια, οι οποίοι μπορεί να είναι καθηγητές, μπορεί να είναι ερευνητές, μπορεί να δουλεύουν στη διοίκηση των πανεπιστημίων. Επομένως, θα έλεγα ότι υπάρχουν τέσσερις κοινότητες, έτσι χοντρικά. Έλληνες μπορεί να βρει κάποιος σε όλα τα τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμα και στο Belfast, φυσικά και στη Σκωτία και στην Ουαλία. Αλλά θα έλεγα ότι οι περισσότεροι Έλληνες εργάζονται και δουλεύουν στη Νότια Αγγλία, κυρίως στο Λονδίνο και πέριξ του Λονδίνου, δηλαδή στα counties που είναι πέριξ του Λονδίνου. Δεν έχω κάποιον αριθμό στο μυαλό μου. Κατά καιρούς ακούω διάφορους αριθμούς, αλλά θα έλεγα ότι συνολικά έτσι, ένας πρόχειρος υπολογισμός, είμαι σίγουρος ότι η ελληνική πρεσβεία, η κυπριακή πρεσβεία, οι κοινότητες έχουν δικούς υπολογισμούς, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο μισό εκατομμύριο άνθρωποι ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή, είτε μπορεί να είναι Βρετανοί πολίτες, άνθρωποι που γεννηθήκαν εδώ πέρα, τρίτης γενιάς Ελληνοκύπροι, είτε άνθρωποι σαν και εμένα που γεννηθήκαμε στην Ελλάδα και ζούμε στη Βρετανία. Χοντρικά, λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε γύρω στο μισό εκατομμύριο αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι ελληνικής καταγωγής. Μάλιστα. Όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό που τονίσατε για τις διαφορετικές κοινότητες των Ελλήνων. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτοί οι θεσμοί, είτε οι θεσμοί της Εκκλησίας, είτε των κοινοτήτων, είτε με κάποιον άλλο τρόπο, είστε κοντά στην Ελλάδα ενώ είστε στο εξωτερικό. Αν δηλαδή παρακολουθείτε κατά κάποιο τρόπο έτσι τα τεκτενόμενα και στην πατρίδα, ή ζείτε ελληνικά, παρότι μη. Κοιτάξτε, σήμερα η τεχνολογία σου επιτρέπει να παρακολουθείς τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος από το Λονδίνο να βλέπει ελληνική τηλεόραση ή κυπριακά κανάλια. Μπορεί να συνομιλεί με φίλους του που βρίσκονται στην Λευκωσία, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί μειώνει την αίσθηση της απόστασης και δημιουργεί στην πραγματικότητα αυτό που λέμε πλέον στη διεθνή βιβλιογραφία virtual communities, δηλαδή κοινότητες οι οποίες μπορούν να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο, μπορούν να συνομιλούν, να ανταλλάζουν απόψεις, πολλές φορές να διαφωνούν έντονα, αλλά όλο αυτό, ξέρετε, έχει μειώσει πια την αίσθηση και του χρόνου και του χώρου και της απόστασης. Και θεωρώ πια ότι ένα έθνος διασποράς όπως είναι οι Έλληνες έχουν πάρα πολλά να κερδίσουν από την επανάσταση του διαδικτύου. Παρόλο που αυτό δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι πανάκια. Δηλαδή υπάρχουν και πολλά προβλήματα από το διαδίκτυο, η διασπορά ψευδών ειδήσεων, πολλές φορές γίνονται απάτες μέσω του διαδικτύου, αλλά συνολικά θα έλεγα ότι ένα έθνος διασποράς, όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες, αυτή τη στιγμή επωφελείται από την ανάπτυξη τεχνολογίας, από το διαδίκτυο. Όλα αυτά δημιουργούν μια αίσθηση συλλογικότητας, η οποία προϋπήρχε βέβαια. Έτσι. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες έχουμε πολύ στενή σχέση με την πατρίδα μας. Αλλά από την άλλη, εντάξει, η τεχνολογία τώρα πραγματικά μας δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα τα οποία είναι πολύ ευνοϊκά σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της ελληνικότητάς σου, σε ό,τι αφορά την αίσθηση ότι ανήκει σε ένα έθνος. Έτσι, δηλαδή, στη Βρετανία δεκαετία του 90 πολλές φορές νιώθαμε και λίγο αποξενωμένοι. Δηλαδή νιώθαμε ότι πρέπει να ταξιδέψουμε για να μάθουμε τα νέα ή πρέπει να περιμένουμε, όπως σας είπα, τις εφημερίδες. Φτάναμε μια καθυστέρηση να μιλήσουμε στο τηλέφωνο με τους οικούς μας, να μας πούνε μια μεγάλη είδηση. Και τώρα δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή τώρα ανοίξει τον υπολογιστή σου, βλέπει ελληνική τηλεόραση ή κυπριακή τηλεόραση, νιώθει ότι βρίσκεσαι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο αντίστοιχα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μια άλλη εποχή, με άλλα χαρακτηριστικά πλέον. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σε αυτή την εκπομπή, αυτό το χαρακτηριστικό της, είναι ότι ρωτώ πάντα και ζητώ από τους καλεσμένους μου να μου εξηγήσουν μέσω των εμπειριών τους μία ελληνική έννοια. Οπότε θέλω να μου μιλήσετε, ανάλογα με την εμπειρία σας που έχετε δει τον ελληνισμό σε τόσες πολλές εκφάνσεις, πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια της αγάπης προς την πατρίδα.
Κοιτάξτε και της τώρα, θυσίας ίσως για την πατρίδα. η αγάπη προς την πατρίδα είναι μια αξία που ο καθένας τη βιώνει ατομικά. Αρχικά κατά ψέματα. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε, και το μεγαλείο του ανθρώπινου είδους, ότι ο καθένας από εμάς είναι ξεχωριστός. Επομένως, δεν υπάρχουν εδώ πέρα χρυσοί κανόνες. Άλλος θεωρεί ότι το να μάθει η ελληνική γλώσσα στα παιδιά του, επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό και τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα αλλόγλωσσο περιβάλλον, είναι μια έμπραχτη απόδειξη αγάπης προς την πατρίδα, διατήρηση ελληνικότητας. Άλλος πιστεύει ότι πρέπει να εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, γιατί αυτό επιτάσσει, πέρα από όλα τα άλλα, επιτάσσει ας πούμε και η εθνική συνείδηση. Άλλος πιστεύει ότι πρέπει να υπερασπίζεται την Ελλάδα όταν μπορεί να την υπερασπιστεί την Κύπρο, έτσι, συμμετέχοντας σε πολιτικά κινήματα, σε δημόσιες εκδηλώσεις. Ο καθένας λοιπόν βιώνει μοναδικά και ξεχωριστά τη σχέση που έχει με την αρχαίγονη πατρίδα, έτσι, δηλαδή με την πατρίδα με την οποία συνδέθηκε, με την οποία ταυτίστηκε, στην οποία μεγάλωσε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν χρυσοί κανόνες και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν χρυσοί κανόνες. Δηλαδή, εάν μπούμε στη λογική ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι κανόνες, έτσι, αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει εντάσεις, να το πω λίγο κομψά. Πάντως, επειδή συνιστούμε μια πολιτική κοινότητα, δηλαδή οι Έλληνες δεν είμαστε απλά μια ομάδα ανθρώπων που μιλάει μια γλώσσα, είμαστε μια πολιτική κοινότητα, έτσι, δηλαδή. Είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων που δημιούργησε δύο κρατικές οντότητες, την Ελληνική Δημοκρατία και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ταυτιζόμαστε, τις υπερασπιζόμαστε με διάφορους τρόπους, οι περισσότεροι από εμάς. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να έχει συνέπεια λόγω και πράξεων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να είσαι συνεπής και πρέπει τελικά να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Εγώ θα μπορούσα τότε, ας πούμε, να μην πάω να υπηρετήσω στην Ελλάδα. Δηλαδή μετά από 8 χρόνια στη Βρετανία, η Ελλάδα δεν ήταν μια ξένη χώρα, γιατί πήγαινα βέβαια, έτσι έβλεπα την οικογένειά μου. Αλλά μετά από 8 χρόνια δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο ξαφνικά να μπει σε ένα στρατόπεδο και να έρθει σε επαφή με την ελληνική νοοτροπία, που είναι πολύ διαφορετική, κατά ψέμα. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη. Αλλά επέλεξα να κάνω κάτι το οποίο θεωρούσα ότι είναι συμβατό με τις απόψεις μου, με τις πεποιθήσεις μου και ότι ήταν το σωστό πράγμα. Αυτό σε μια άλλη έτσι προέκταση θα ήταν να ψηφίζει κάποιος. Δηλαδή γιατί θέλουν κάποιοι Έλληνες ενώ βρίσκονται στην Αγγλία ή Έλληνες Κύπρου έτσι, να ψηφίζουν. Γιατί νιώθουν ότι με αυτόν τον τρόπο προσφέρουν κάτι στην πατρίδα τους. Δεν εγκαταλείπουν την πατρίδα τους. Ότι έχουν το ενδιαφέρον εκείνο το οποίο τους επιτρέπει ή και κάποιο συμφέρον. Έτσι, γιατί μπορεί να φορολογούνται στην Ελλάδα, να έχουν περιουσίες ή να έχουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Επομένως, ο καθένας το εκδηλώνει με ένα μοναδικό τρόπο αυτό. Έτσι. Γενικά, όμως, επαναλαμβάνω, πρέπει να υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων. Δηλαδή, χωρίς φανατισμούς, χωρίς μεσαλλοδοξία, εάν ταυτίζεσαι με μια χώρα, έτσι, αν δεν έχει ρίξει μαύρη πέτρα, γιατί εντάξει, αν έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τώρα δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο, αλλά αν ταυτίζεσαι με μια χώρα, για οποιοδήποτε λόγο, είτε γιατί μεγάλωσες, είτε γιατί εκείνοι οι γονείς σου, εκεί ας πούμε πήγε σχολείο. Θεωρώ ότι πρέπει να δείχνεις και έμπρακτα την αγάπη σου προς την πατρίδα, ό,τι και να σημαίνει αυτό για τον καθένα μας. Και επειδή αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη φορά που σας έχουμε στο Hellenic TV, σωστά? Σωστά, σωστά. Αν και το γνωρίζω το Χελένη TV από τη δεκαετία των 90, το γνωρίζω. Χελένη. Μιας και λοιπόν έχουμε την τιμή να σας έχουμε εδώ, θα ήθελα να μας κάνετε ένα χαιρετισμό στους Έλληνες του Λονδίνου και αφού μας κάνετε ένα χαιρετισμό, τι θα τους λέγατε, κάτι από την εμπειρία σας. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς κάποια συμβουλή από μένα ή κάποια πολύ περισσότερο νουθεσία. Οι Έλληνες γενικότερα στην Αγγλία διαπρέπουν. Είναι μια κοινότητα η οποία, ή κοινότητες έστω, οι οποίες τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά. Δεν θεωρούνται, αυτές οι κοινότητες είναι κοινότητες οι οποίες έχουν ενταχθεί πλήρως στο βρετανικό γίγνεσθε, στη βρετανική πολιτική ζωή, στη βρετανική οικονομική ζωή, στη βρετανική ακαδημαϊκή ζωή.
Θεωρώ λοιπόν ότι είναι από τα καλύτερα παραδείγματα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Ό,τι αφορά την ενσωμάτωση, οι Έλληνες της Αγγλίας, είτε είναι Ελλαδίτες είτε είναι Κύπροι Έλληνες, συνεχίζουν με πάρα πολλούς τρόπους να δείχνουν έμπραχτα την αγάπη τους προς τον Ελληνισμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, ναι μεν έχουν ενσωματωθεί, αλλά δεν έχουν χάσει την ελληνικότητά τους. Απλά επαναλαμβάνω, η ελληνικότητα και η αγάπη για την πατρίδα κάθε φορά μπορεί να αγγελώνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Δηλαδή, εγώ έχω, ας πούμε, συγγενείς οι οποίοι δεν ομιλούν καλά την ελληνική γλώσσα, αλλά αυτό δεν τους κάνει να αγαπούν λιγότερο την Κύπρο, την Ελλάδα, από ότι αγαπώ εγώ αυτές δύο χώρες. Έτσι, επομένως, πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό μυαλό. Το μόνο που εύχομαι είναι η Βρετανία να αναπτυχθεί περισσότερο, γιατί ξέρετε, το Brexit και όλη αυτή η αναταραχή δημιούργησε κάποια προβλήματα στην οικονομική ζωή. Επομένως, εύχομαι ολόψυχα η Βρετανία να πάει ακόμα καλύτερα, να σταθεροποιηθεί οι σχέσεις με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται τη Βρετανία και η Βρετανία χρειάζεται την Ευρώπη. Οι Έλληνες είμαστε μια γέφυρα, γιατί είμαστε ένας πληθυσμός, ένας λαός που προέρχεται από την υπηρετική Ευρώπη. Επομένως, παίζουμε, ξέρετε, και ένα ρόλο γέφυρας σε όλα αυτά. Και γενικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για το παρόν και το μέλλον του ελληνισμού. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναέχουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και αγαπητοί φίλοι του σύγχρονου φιλελληνισμού, ήταν μία ακόμα εκπομπή εδώ από το Hellenic TV. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Να είστε καλά και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καληνύχτα. Thank you.